Πρόκειται για πολυπολιτισμούς, πρόκειται για εθνογραφικές εκδηλώσεις. Όταν δηλαδή ένας μουσουλμάνος παίρνει τέσσερις γυναίκες, εδώ στην Ελλάδα το χαρακτηρίζουν με πολιτισμό. Δηλαδή αυτός που έκτισε την Ακρόπολη με αυτός που έχει τέσσερις γυναίκες, έτσι, είναι συνάδελφοι. Έχουν πολιτισμό και οι δύο παράγουν, έτσι, δεν είναι μαζεμένοι. Ναι, ο πολιτισμός είναι ο στόχος. Αυτό είναι για το στόχο, λέει. Ναι. Ο στόχος είναι ότι όταν η ελληνική γλώσσα γίνει παγκόσμια και όταν η ιστορία τελικά θα φανεί ποιοι είναι πίσω από όλο τον πολιτισμό και ειδικά ο προϊστορικός πολιτισμός, ο κατακλυσμίος, δεν δηλαδή θέλουν... Για τους Έλληνες θα το ναι. Λοιπόν, για αυτό τον λόγο θέλουν όταν παγκοσμίως θα έχει επιβληθεί και η γλώσσα αλλά και η ιστορία που φαίνεται ότι οι Έλληνες είναι τα πάντα, δεν θέλουν να υπάρχει ελληνικό κράτος. Να λέγεται Βαλκανική Ένωση, Καραγκιοζική Ομοσπονδία, ξέρω εγώ τι πώς διάβασα. Απαντήσατε λοιπόν για αυτό είναι ο στόχος. Έτσι, τέλεια. Άρα θέλουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον συνήγορό μας από εδώ, τον κύριο Αλπανίδη, τον πώς να πω, αποδεκατισμό, την εξαφάνιση του ελληνικού έθνους, διότι κάποια συμφέροντα θέλουν έτσι. Δεν θέλουν έτσι να πάρουν τη δόξα του ελληνισμού που θα επιβληθεί αργά ή γρήγορα. Ποιο ελληνισμό. Α, ναι, ναι. Το ελληνισμό, ναι. Μιλάμε του ελληνισμού σαν ιδέα. Έτσι. Είναι κάτι που θα το εξετάσουμε. Σαν τη γλώσσα, σαν την επιστήμη. Θα το εξετάσουμε. Και ποια ρίζα. Και... Πρέπει να δώσουμε το λόγο όμως και στον κύριο Κουλουγιώτη. Κύριε Κουλουγιώτη, παρακαλούμε τώρα να τοποθετηθείτε βαθύτερα στο θέμα. Εγώ θέλω να αναφέρω το εξής. Θα επικεντρωθούμε τώρα στου Τσάμνες και στου Λευμακεδόνες. Ξεκινάμε από εκεί. Ωραία. Και μετά θα μας πείτε, αν θέλετε, και την βόμβα που έχετε. Ωραία. Αν το κρίνετε σκόπιμο ότι είναι το σωστό έτσι, χρονικό. Ή αργότερα, εντάξει. Να αναφερθούμε εκεί. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχήν δεν πιστεύω. Θέλετε καλύτερα να τη συζητήσουμε κιόλα, να μην τελειώσει η εκπομπή. Όχι, μην ανησυχείτε. Δεν αφήνω εγώ να τελειώσει η εκπομπή αν δεν μας πει την βόμβα που έχει φέρει μαζί του ο κ. Κουλουγιώτης. Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω καταρχήν ότι πρόκειται περί λάθους. Πιστεύω ότι πρόκειται να γίνεται επισκοπού. Ένα πράγμα. Δύο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που γίνεται. Είναι δηλαδή η κερκόπορτα που ανοίγει για τη διάλυση του έθνους. Και γιατί το λέω αυτό, Σλαβομακεδόνες. Θυμηθείτε το ουράνιο τόξο στις περιοχές της Φλόρινας. Τη δράση του ουρανίου τόξου που μιλάει για σλαβομακεδονική εθνότητα, γλώσσα. Έχουν φτιάξει και λεξικό. Βεβαίως. Μιλάνε για περιοχές που τους καταλάβαμε στην περιοχή της Λόρνας και μιλάνε για ανεξαρτησία της περιοχής. Mm-hmm. Το θέμα με τους Τσάμνηδες είναι ακόμα χειρότερο, διότι είναι ο μεγάλος πόθος των Αλβανών για τη δημιουργία της Μεγάλης Αλβανίας. Είναι η μειονότητα που υποστηρίζουν ότι εκδιώξαμε εμείς από εδώ και έχουν το δικαίωμα να γυρίσουν πάλι στα πάτρια εδάφη τους. Mm-hmm. Θυμίζω τους χάρτες που έχουν κυκλοφορήσει που έχουν τη Μεγάλη Αλβανία μέχρι την Άρτα. Αυτό είναι σωστό. Τους έχω δει με τα μάτια μου. Επίσης θυμίζω το τι έγινε πριν 2 χρόνια. Που είχε πάει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επίσκεψη στα χωριά της Βορείου Υπήρου και είχαν βγει οι Τσάμιδες και ουρλιάζανε για τις περιουσίες τους. Ναι. Δίνοντάς τους λοιπόν αυτό το πάτημα, στην ουσία τους ανοίγει στην κερκόπορτα για να μπουν μέσα στο έθνος. Άρα θα έχουμε λοιπόν από τη μια τους Τσάμιδες, από την άλλη Σλαβομακεδόνες, από την άλλη τους Τούρκους, από την άλλη πλευρά του Αιγαίου που και θα πάμε λένε σε σαλαμοποίηση της Ελλάδας. Σαλαμοποίηση της Ελλάδας. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Για να μην πούμε στην Κρήτη ποιον η όρεξη μπορεί να ανοίξει από εκεί. Ναι, ναι. Ναι. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε, υπάρχει, φαντάζομαι θα το έχετε δει, ήδη στην περιοχή της Θράκης κυκλοφορεί σημαία του ανεξάρτητου δυτικού θρακικού κράτους και εθνικός ύμνος. Και αυτό το έχω ακούσει, αλλά δεν θέλω να το πιστέψω. Και όμως η σημαία υπάρχει, κάποια στιγμή θα σας τη φέρω. Απίστευτο. Απίστευτο. Είναι σε πράσινο χρώμα με την ημισέλινο. Υπάρχει σημαία και εθνικός ύμνος. Έτσι, ε. Ναι. Αυτό το κράτος πώς το αντιμετωπίζει, δεν το φέρνει, κάνει ότι δεν το είδε, δεν το γνωρίζει, ναι, όπως κάνει ή πάντα. Το αφήνει να γίνεται έτσι, σιωπηρά. Το αφήνει να γίνεται σιωπηρά. Να γίνεται σιωπηρά. Έχει αφήσει το τουρκικό προξενείο στην Κομωτινή να έχει γίνει γίγαντας. Μάλιστα. Αυτό είναι, πιστεύω εγώ, μέσα στα πλαίσια σχεδίου για τη διάλυση του έθνους. Μάλιστα. Το πιστεύω ακράδαντα. Πάντως αυτό το οποίο λέτε... Του έθνους. Καλά, του κράτους. Για να μιλήσουμε για διάλυση του κράτους, θα πρέπει να έχουμε κράτος, κύριε Αλπανίδη. Συγγνώμη. Έχουμε κράτος εμείς αυτή τη στιγμή. Ακούστε, όταν εδώ καταργηθεί το ελληνικό κράτος, ναι. Εμείς οι Έλληνες, όσοι απομείνουμε, ναι. Θα είμαστε έθνος. Μισό δηλαδή, η διάλυση του έθνους σημαίνει να αφαιρέσεις, να εξαφανίσεις τη συγκεκριμένη συνείδηση από την ψυχή του κόσμου. Ή να κάνεις επιμειξία στο έθνος. Όπως λέγω. Και επιμειξία μπορεί να κάνεις για τους απογόνους, ναι. Έτσι αν είναι. Αλλά μισό λεπτό. Δεν διάλυνε το κράτος, δεν διάλυνε το έθνος.
έχουν σαν στόχο το νομικό πρόσωπο. Ναι, εντάξει, μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή. Τη ελληνική δημοκρατία. Για να ολοκληρώσω την άποψή μου. Κάνοντα με τι ελληνοποιήσει Έλληνε όλου αυτού και δίνοντα του ίδια δικαιώματα, στην ουσία αλλοιώνει το ποσοστό του αμυγό ελληνικού πληθυσμού, παρένθεση έθνου, που είναι μέσα σε αυτό το κράτο. Για μένα πρέπει το κράτο και το έθνο να ταυτίζονται. Εγώ το έχω πει αυτό επανειλημμένα. Λοιπόν, ναι. Ακούστε, είναι λιγάκι νομικό το θέμα. Το δέχομαι, και είναι εξεγερμένο. Και εντωμεταξύ, εγώ στου συναδέλφου δικηγόρου και μάλιστα με κάποια οργή του λέω: ρε, είναι έτσι, δεν είναι. Του λέω για το έθνο, κράτο κλπ. Ναι. Α, ναι, φέρτε ένα λαό δικηγόρο, μπορεί να το δείτε. Ναι, τότε, ρε, γιατί δεν μιλάτε, γιατί θα μα πούνε λέει ρατσιστέ. Ζόρικο, τι λέτε, τι ισχυρίζεστε, για να καταλάβει ο κόσμο. Ναι, ισχυρίζομαι ότι τα κράτη προέρχονται από τα έθνη. Έθνη είναι το σύνολο των ανθρώπων που έχουν και θέληση και γνώση να ανήκουν σε μια ορισμένη ομάδα. Mm. Αυτό είναι το έθνος. Πιστεύετε ότι είναι μόνο γνώση, εγώ πιστεύω και στο αίμα. Και θέληση. Στο όμεμο λοιπόν. Ναι, ναι, όχι, στο όμεμο βέβαια. Όχι, όχι. Απόψεις. Ακούστε, αυτό είναι ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προϋποθέσεων για το έθνος. Το υπάρχουν όμως έθνη, το έθνος είναι μια ευρύτερη έννοια, έτσι. Αυτό θέλει, τη γνώση και τη θέληση. Ναι, σε μια ομάδα. Δηλαδή στην Αμερική. Πιστεύετε ότι είναι έθνος η Αμερική. Είναι έθνος η Αμερική. Κράτος είναι η Αμερική. Και δεν είναι έθνος. Εγώ αυτό πιστεύω. Όχι, όχι, όχι. Ο Ομπάμα, που τον εφέρανε, δεν ξέρω πού τον εφέρανε, έχει σίγουρα εθνική αμερικανική συνείδηση. Η θέληση να είναι ένα έθνος, να είναι μια ομάδα που θα προχωρήσουν μαζί στο μέλλον, μόνο και αυτό φτάνει. Και, δεν τα λέω εγώ, τα λέτε εδώ στη σύγχρονη. Επιστήμη, έτσι. Ναι, όμως ξέρετε τώρα, πήγαμε στην Αμερική και πήγαμε πολύ μακριά. Όχι, παρακαλώ. Να πάμε πιο κοντά. Να πάμε στην Ελβετία. Δεν έχει Ιταλούς, δεν έχει Γάλλους, δεν έχει Γερμανούς. Δεν υπάρχει ελβετικό έθνος, υπάρχει ελβετικό κράτος. Και από τη στιγμή, μισό λεπτό, και από τη στιγμή που αναφέρατε τη σύγχρονη επιστήμη, θυμίζω υπάρχει έρευνα του καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κουρμουζιάδη σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο στο Μιλάνο, η οποία έχει γίνει, είναι έρευνα σε γενετικό επίπεδο τεστ DNA που αποδεικνύει τη συνέχεια του όμμων που είπαμε προηγουμένως μεταξύ των αρχαίων Ελλήνων και των σημερινών Ελλήνων. Γι' αυτό σας είπα εγώ ότι πιστεύω στους δεσμούς αίματος. Ωραία. Θέλω όμως και την γνώμη του γιατρού. Δεν το καταλάβαμε. Παρακαλώ, κύριε Συνήγορο, δεν θα καταλήξουμε. Δεν έχουμε διαφορετικές απόψεις. Όχι, το εξηγήσατε ο γιατρός, νομίζω καταλαβαίνω. Να ζητήσουμε, κύριε, να ζητήσω απευθείας την γνώμη του γιατρού. Γιατρέ μου, κατά τη γνώμη σας, έθνος, τι σημαίνει για εσάς. Θεωρώ τα συζητήσεις αυτές που γίνονται και την αναφύση του θέματος αντεθνική πράξη. Mm-hmm. Γιατί, επειδή την χάνει να είμαι αγωνιστής εθνικός του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και επί του θέματος αυτού μετήχα πολλών σκέψεων με το να ήμουν στον Απολέον Τατζέρμα, ο οποίος και αντιμετώπισε το θέμα αυτό και γνώστης είμαι όχι μόνο του υφισταμένου προβλήματος και των σκοπιμοτήτων που έχει η αναφύση του θέματος από την αντίθετη πλευρά, αλλά και ποια πρέπει να είναι η δική μας στάση. Μπράβο, για δική μας στάση είναι ότι εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα από κανένα, αλλά δεν επιτρέπουμε την αναφύση αμφισβητήσεως της εθνικής μας κυριαρχίας επί των κατεστημένων συνόρων και ορίων, έτσι, διαχρονικός και εν προκειμένου θέματα που ανεφύγησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα οποία είναι εις βάρος της αντιθέτου πλευράς, διότι είχε λάβει το μέρος του ναζισμού, φασισμού. Λοιπόν, καλά θα κάνουν να σιωπούν και να μας αφήσουν να ρυθμίσουμε τα απαράβετα δίκαια του τόπου μας και της χώρας μας. Εγώ βέβαια δεν ασκώ εξουσία αυτή τη στιγμή. Αν ασκούσα όμως εξουσία αυτή τη στιγμή εγώ ως Μπατουβάς, θα ειδοποιούσα εις πρώτη φάση την πρεσβεία τους να τηρήσει στάση που να μην θίγει ούτε ηθικός, ούτε εδαφικός, ούτε μελλοντικής προοπτικής την κυριαρχία μου ως ηγεσίας της Ελλάδος, ή αν συνεχίσουν, εγώ θα εισβάλλω σε αυτούς και θα κατακτήσω. Διότι έχω τη δύναμη εγώ να τους κατακτήσω. Αυτή δεν την έχω. Ως Ελλάδα εννοείται, ως Ελληνές. Όταν μου θίγουν την εθνική μου κυριαρχία η Αλβανία. Ναι, ναι, ναι. Η Αλβανία. Γιατί δεν υπάρχει άλλη Γιουγκοσλαβία, είναι φίλη.
Ναι. Η Βουλγαρία. Mm. Δεν θα πέφτει.